Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως του Δικηγορικού Συλλόγου στις 12 Απριλίου, η αποχή μας παρατάθηκε μέχρι τις 30 Απριλίου. Παρατείνεται η αποχή του Δικηγορικού Συλλόγου Τρίπολης έως και τις 30 Απριλίου από όλα τα ποινικά δικαστήρια, εκτός αν συντρέχει λόγος παραγραφής από όλες τις δίκες συμφερόντων του ελληνικού δημοσίου και από τις 2 επιταγές και διαταγές πληρωμής των ΦΑΝΣ. Απέχουμε λοιπόν από όλα τα ποινικά δικαστήρια, εκτός αν συντρέχει λόγος παραγραφής, από όλες τις δίκες συμφερόντων του ελληνικού δημοσίου και από τις επιταγές και διαταγές πληρωμής των ΦΑΝΣ, των Ιδρυμάτων Ίσπραξης Απαιτήσεων. Παρατείνεται λοιπόν η αποχή μας μέχρι τις 30 Απριλίου. Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Τρίπολης σημειώνει πως οι δικηγόροι δεν έχουν άλλο μέσο και τρόπο αντίδρασης εκτός από την αποχή. Ωστόσο, κατανοεί το ζήτημα που προκύπτει με την καθυστέρηση απονομής δικαιοσύνης λόγω μη διενέργειας των δικαστηρίων. Η αποχή είναι ένας λόγος βεβαίως, αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς οι δικηγόροι δεν έχουμε άλλο μέσο και τρόπο αντιδράσεως εκτός από την αποχή. Όμως, το πρόβλημα της καθυστέρησης απονομής της δικαιοσύνης δεν είναι η αποχή των δικηγόρων. Είναι πολλοί άλλοι παράγοντες, είναι πολυπαραγοντικό ζήτημα, το οποίο αφορά την υποδομή, τους δικαστές, τους υπαλλήλους, τη φύση των υποθέσεων, την πρακτική που ακολουθεί το ελληνικό δημόσιο έναντι των διαδίκων και μια σειρά από άλλα θέματα, τα οποία δεν μπορούμε να τα αναλύσουμε σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Είναι ένα πάγιο και χρόνιο πρόβλημα της ελληνικής δικαιοσύνης, μια μεγάλη παθογένεια, η οποία... Αυτό που μπορώ να πω με βεβαιότητα είναι ότι δεν οφείλεται στους δικηγόρους και δεν οφείλεται στην αποχή των δικηγόρων. Οφείλεται σε πολλούς άλλους παράγοντες, οι οποίοι θα πρέπει να αντιμετωπιστούν εκ μέρους της πολιτείας. Πράγμα που δυστυχώς δεν γίνεται. Ένα σοβαρό πρόβλημα που έχει προκύψει το τελευταίο διάστημα είναι το γεγονός ότι θα αυξηθούν και πάλι τα δικαστικά έξοδα, με αποτέλεσμα τα δικαστήρια πλέον να αποτελούν πολυτέλεια για αρκετό κόσμο. Δεν έχουν αυξηθεί ακόμα τα παράβολα, πρόκειται να αυξηθούν. Όμως έτσι κι αλλιώς η δικαιοσύνη είναι μια ακριβή υπόθεση για το μέσο πολίτη. Δυστυχώς είχαμε πει και παλαιότερα, όταν ακρίβηναν για πριν περίπου μια δεκαετία τα παράβολα, ότι τα δικαστήρια θα καταντήσουν να είναι μόνο για τους έχοντες. Ο απλός κόσμος δεν θα μπορεί εύκολα να προσφύγει. Με τον τρόπο αυτό καταργείται ένα συνταγματικό και θεμελιώδες δικαίωμα των Ελλήνων πολιτών, δηλαδή η ελεύθερη πρόσβαση στην ελληνική δικαιοσύνη. Η ακριβή δικαιοσύνη λοιπόν στην πράξη αποτρέπει και εμποδίζει τους απλούς πολίτες, τους φτωχούς πολίτες, να ζητήσουν δικαστική προστασία. Αυτό βρίσκει αντίθετους τους δικηγορικούς συλλόγους και τους δικηγόρους και προσπαθούμε με κάθε τρόπο να το αλλάξουμε, ώστε η πρόσβαση στην ελληνική δικαιοσύνη να είναι προσιτή για το μέσο πολίτη. Τέλος, ο κύριος Κωστογιάννης αναφέρθηκε στις εργασίες αναβάθμισης που διενεργούνται στις εγκαταστάσεις του δικαστικού μεγάρου. Και από τη μία πλευρά, οι εργασίες έπρεπε και πρέπει να γίνουν και να γίνονται, γιατί συμβάλλουν στην καλύτερη εικόνα και στην καλύτερη λειτουργία του δικαστικού μεγάρου. Από την άλλη μεριά, δημιουργούν ένα μεγάλο πρόβλημα της λειτουργίας, γιατί πρέπει παράλληλα και οι δίκες να διεξάγονται και τα γραφεία να λειτουργούν. Δυστυχώς, έχει κρατήσει αρκετό χρονικό διάστημα η διενέργεια των εργασιών αυτών, με αποτέλεσμα να δυσκολεύονται και οι υπάλληλοι, και οι δικηγόροι, και οι δικαστές και οι πολίτες. Επίσης, πρέπει να πούμε ότι έχουμε δεχθεί διαμαρτυρίες από μεγάλη μερίδα πολιτών και δικηγόρων, οι οποίοι διαμαρτύρονται και για την έκταση και για το μέγεθος των εργασιών που γίνονται, και από αισθητική και από πρακτική άποψη. Είναι κάτι που διερευνούμε, κατά πόσο δηλαδή τηρούνται οι άδειες που έχουν εκδοθεί για τις επεσκευές στο δικαστικό μέγαρο και κατά πόσο συνάδουν με την αισθητική του χώρου και με την αρχική εικόνα του δικαστικού μεγάρου. Δεν είμαστε αρμόδιοι να το πούμε, ζητάμε τη διερεύνηση και νομίζουμε ότι από τη διερεύνηση θα προκύψουν τα ορθά συμπεράσματα.